Ναι, κοιτάξτε, γιατί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να επικεντρώσουμε στο θέμα της αεροπορικής ισχύος. Εγώ και ως καθηγητής Ευελπίδων, αλλά και γενικότερα οι απόψεις μου είναι γνωστές. Εγώ ήθελα και στο ναυτικό και στο στρατοξύνας. Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι ας αντιληφθεί κάποιος έτσι, που δεν πολύ ασχολείται με θέματα άμυνας τον ελληνοτουρκικό χώρο επιχειρήσεων ως ένα μοναδικό χώρο στον πλανήτη που είναι ένας ενιαίος και αδιαίρετος αεροθαλασσιοχερσαίος, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορείς να βγάλεις τη μία διάσταση εκτός της άλλης. Πώς το εννοούμε? Ότι είναι ένας μικρός χώρος που είναι μεγάλο του κομμάτι είναι μια αρχιπελαγική δομή. Οπότε εκεί η αεροπορική ισχύς, η ναυτική ισχύς και η χερσαία ισχύς ενοποιούνται σε ένα ενιαίο μέγεθος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει η Ελλάδα και πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα χρόνια και παρόλη τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι και την επικίνδυνη προσπάθεια με την ανάπτυξη δικών τους συστημάτων κλπ. Που τα έχουμε πει και δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβουμε. Τα οποία συστήματα είναι αξιόπιστα? Αξιόπιστα είναι, δεν είναι όμως κάτι αυτό μαγικό. Αυτό είναι το μεγάλο το ερωτηματικό. Ναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι λένε, ξέρω εγώ, ότι κάνουν οι Τούρκοι, κάνουν τα Bayraktar, κάνουν μια επανδρομένα αεροπλάνα και νομίζουν, ξέρω εγώ, ότι έχουν φέρει τεχνολογίες από το μέλλον. Δεν όλα, είναι τίποτα φοβερό. Όλα πέσανε στην Ουκρανία. Δεν έμεινε ένα για δείγμα. Μια χαρά πέφτουνε. Λοιπόν, αυτή η χώρα που πραγματικά καινοτόμησε και εισήγαγε νέα δεδομένα στην εναέρια αρχικώς μάχη αλλά μετέπειτα και στην αεροναυτική και στη χερσαία ήταν η Ελλάδα. Και σε μεγάλο βαθμό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η αγορά των Ραφάλ. Λοιπόν, εδώ τώρα εντάξει είναι διάφοροι που λένε ναι τα λες για να κάνεις τον καλό στην κυβέρνηση. Όχι, έχουμε κάνει την κριτική μας όπως έχεις πει και εσύ. Ωστόσο αυτή ήταν μια αγορά που πραγματικά... Δεν απολογούμαστε, ρε Κωνσταντίνε. Δεν απολογούμαστε. Αλλά όπως τα δεδομένα. Λέμε τα στραβά τους και τα ανάποδά τους, ναι. Έτσι λέμε και τα σωστά τους. Και να τα πω πολύ απλά για ποιο λόγο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα νέο μέγεθος. Δεν είναι απλώς ότι παίρνεις ένα νέο αεροπλάνο που είναι γενικώς καλύτερο από το F-16 και λες άμα απομονομαχήσει, γιατί ακούμε και κάτι τέτοια, το F-16 με το Ραφάλ ποιο θα νικήσει. Δεν είναι τώρα αγώνες 100 μέτρων να τρέχει ο Μπολτ, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλον. Είναι, πρέπει να το δούμε ως ολότητα. Το Ραφάλ είναι ένα σύστημα συστημάτων, δηλαδή σου επιτρέπει την ενοποίηση της αεροπορικής σου δύναμης σε μια ολότητα. Και τι εννοώ? Καταρχάς να πούμε πόσα έχουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε 6. Μεταχειρισμένα μεν, αλλά της τελευταίας έκδοσης, της F3R, που είναι η πιο προηγμένη που υπάρχει. Και περιμένουμε και άλλα 6. Η είσοδος σε υπηρεσία θα γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή, κανονικά, βάσει των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων, πρέπει να αρχίσει ή τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο και μέχρι το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο να έχουν ενταχθεί σε υπηρεσία. Λοιπόν, μιλάμε για 12 αεροπλάνα. Μια ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτά τα 6 Ραφάλ που έχει αυτή τη στιγμή. Και άλλα 5-6 Viber που έχουν γυρίσει από την Αμερική. Σε καλύπτουν αυτή την ώρα. Δεν σε μπορεί μια να πει δύσκολη στιγμή. Έχουν, όπως σου έλεγα, ας περιοριστούμε σε αυτά τα 12 αεροπλάνα, τα 12 Ραφάλ. Λοιπόν, που τα περιμένουμε μέχρι το τέλος του έτους. Ή τα 6 που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα αεροπλάνα, πέραν τις πολύ ισχυρές τους, τις πολύ μεγάλες τους ικανότητες ως αεροπλάνο, έχουν ας πούμε ένα στοιχείο που είναι μοναδικό, δεν έχει υπάρξει στο ελληνοτουρκικό περιβάλλον και δεν το έχουν και οι Τούρκοι. Ποιο είναι αυτό? Είναι η δυνατότητα να λειτουργούν, να κάνουν βολές, τη στοχοποίηση και τις βολές μέσω data link, μέσω ζεύξη δεδομένων. Δηλαδή τι εννοώ? Να πετάει ας πούμε το υπτάμενο ραντάρ το δικό μας, το AIRI, λοιπόν, να εποπτεύει όλο τον ελληνοτουρκικό χώρο μέχρι σε βάθος μέσα στη Μικρά Ασία, να περνάει μέσω ζεύξης δεδομένων τα στοιχεία στοχοποίησης, δηλαδή για κάποιους στόχους στον αέρα, ταχύτητα, κατεύθυνση, ξέρω εγώ, ιστορίες, τα πάντα. Δηλαδή να ρωτήσω, ναι. Δηλαδή να εποπτεύει πού, μέχρι την Άγκυρα. Να υποπτεύει, ναι, σχεδόν μέχρι την Άγκυρα ουσιαστικά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλο το Αιγαίο και μέχρι σε βάθος μέσα στην Τουρκία.
Λοιπόν, βλέπει λοιπόν μια ομάδα τουρκικών αεροπλάνων, περνάει τα δεδομένα στα Ραφάλ. Τα Ραφάλ έχουν τον καλύτερο πύραυλο μεγάλου βεληνικού αέρο-αέρο στο δυτικό πλωστάσιο αυτή τη στιγμή, το Meteor, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο βεληνικού όπλο. Δεν ξέρουμε πόσο είναι. Στην αρχή λέγαμε για 120 χιλιόμετρα, ωστόσο πληροφορίες που έρχονται από ανοιχτές πηγές μιλάνε πλέον για 160, για 170 και 180 χιλιόμετρα. Λοιπόν, το και το Ραφάλ τι θα μπορεί να κάνει, τα Ραφάλ. Θα μπορούν να εξαπολύσουν αυτούς τους πυράβλους χωρίς να ενεργοποιήσουν τα δικά τους ραντάρ. Οπότε τα εχθρικά αεροπλάνα θα πηγαίνουν ανυποψίαστα ότι έρχεται εναντίον τους μια ομάδα πυράβλων που θα τα καταστρέψει. Ο πύραυλος θα κατευθύνεται. Συγγνώμη, ρε Κώστα. Πάλι διακόπτω. Ο Αγενής. Δηλαδή, από τη Θάσο θα μπορεί να στοχεύεις τις γέφυρες στην Κωνσταντινούπολη. Όχι, όχι, εγώ μιλάω τώρα για αερομαχία. Μιλάμε για σύγκρουση στον αέρα. Δηλαδή πύραυλους οι οποίοι θα χτυπάνε εχθρικά αεροπλάνα. Και το πολύ βασικό, ότι αυτά, δηλαδή εάν πάει ένα F-16 σήμερα, έστω του βάζει ένα πύραυλο πολύ μεγάλου βεληνικούς. Για να ρίξει αυτό το πύραυλο θα σημαδέψει με το δικό του ραντάρ. Οπότε το εχθρικό αεροπλάνο, το σύστημα αυτοπροστασίας του, θα κατανοήσει ότι δέχεται επίθεση και θα κάνει κάποιες ενέργειες. Εδώ μιλάμε πλέον ότι δεν θα παίρνει χαμπάρι. Δηλαδή μπορεί να φύγει μια ομοπροντία πυράβλων, να έχουν μπει τα αεροπλάνα αυτά, ξέρω εγώ, να έχουν μπει στο ύψος της Χίου και να διεισδύουν στο Αιγαίο, ένα πακέτο εχθρικό τουρκικό. Και εσύ να είσαι πάνω από την Τανάγρα, να τους εξαπολύσεις μια ομοβροτεία, να μην πάρουν χαμπάρι ότι δέχονται επίθεση, οι πύραυλοι να κατευθύνονται χωρίς το Ραφάλ, τα Ραφάλ να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους ραντάρ και όταν φτάσουν σε κοντινή απόσταση να ενεργοποιήσουν το δικό τους ραντάρ και να πάνε και να γίνει ολοκαύτωμα. Και επειδή ο πύραυλος αυτός έχει αυλωωθεί, τι, αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλες δυνατότητες να κάνει ελιγμούς και στην τελευταία φάση της προσέγγισης. Είναι δηλαδή ένα πολύ επικίνδυνο όπλο σε σχέση με ό,τι άλλο υπάρχει. Σου δίνει ένα τρομακτικά μεγάλο ποιοτικό αλλά και ποσοτικό πλεονέκτημα που δεν το έχουν οι Τούρκοι. Δεν το έχουν οι Τούρκοι, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Οπότε στο κρίσιμο χώρο, στο κρίσιμο σημείο της εναέριας μάχης μπορεί να ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν σενάρια αντίστοιχα με αυτά που είχαμε στους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους, εκεί που πηγαίναν, ξέρω εγώ, και είχαμε 70-0 για κάτι τέτοια νούμερα. Λοιπόν, εάν λοιπόν αρχίσεις και ξεπλέκεις, ξετυλίγεις το πουλόβερ, όταν λοιπόν επιτύχεις ένα τέτοιο πλήγμα στον αέρα και καταφέρεις και αποκτήσεις αεροπορική υπεροχή, μετά και με τα νέα όπλα που αναμένεται να αποκτήσεις τα αεροεκτοξευόμενα εναντίον πλοίων, αρχίσεις πλέον και στοχοποιείς και τα καράβια του αντιπάλου. Έχεις υπεροχή, συνεχίζεις να έχεις μεγάλη υπεροχή στα υποβρύχια. Τα υποβρύχια, ειδικά συγγνώμη. Τα τέσσερα. Ναι. Ναι. Σ' ακούω. Ναι. Τελείωσε τα υποβρύχια τα τέσσερα. Ειδικά τα τέσσερα τα υποβρύχια, τα Type 214, αλλά και το ωκεανός που είναι παλαιότερο μεν, αλλά με αερόβια πρόωση και με τις νέες τορπίλες που παίρνεις, είναι κυριολεκτικά φωνικές μηχανές. Δηλαδή, πολύ δύσκολα μπορεί να τα αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι. Γιατί είναι φωνικές μηχανές? Γιατί είναι τρομακτικά αθόρυβα. Είναι τρομακτικά αθόρυβα. Έχουν πολύ ισχυρά σόναρ. Μπορούν να πιάσουν δηλαδή τους αντιπάλους από μεγάλες αποστάσεις. Το μόνο που τους έλειπε ήταν μια πολύ καλή τορπίλη, την οποία ευελπιστούμε να έρθει σύντομα. Αλλά και με τις υπάρχουσες μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Δηλαδή πολύ δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν. Είναι σχεδόν αόρατα τα υποβρύχια. Εάν έρθει αυτή που περιμένουμε, τότε αυξάνουν πάρα πολύ δυνατότητες, γιατί θα μπορείς να χτυπάς στόχους σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι σήμερα. Δηλαδή, συνεχίζεις, γιατί μιλάμε απόσταση. Για 50 χιλιόμετρα απόσταση μέγιστο βεληνικές. Μιλάμε για πολύ μεγάλα βεληνική και δεν ξέρω και τι δυνατότητες θα έχει αυτή η τορπίλη όσον αφορά τις δυνατότητες να λειτουργεί με το δικό της σόναρ, να εντοπίζει στόχους μέσω πιθανώς και με τεχνητής νοημοσύνη και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη επανάσταση και στον χώρο των τορπιλών, τόσο όσον αφορά το βεληνικές με τις νέου τύπου μπαταρίες. Δηλαδή με λίγα λόγια, ναι. Με δύο υποβρύχια τέτοια, ελέγχεις τη θάλασσα ανάμεσα Κύπρο-Τουρκία. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Και επίσης είναι και το Αιγαίο. Λέει, και συνεχίζουμε να έχουμε τον έλεγχο του αρχιπελαγικής δομής, ακόμη και παλιά σχετικά συστήματα, όπως είναι η πυραβλάκα που έχουμε σε υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας
για κάλυψη το αρχιπελαγικό περιβάλλον του Αιγαίου, στο οποίο έχουν ειδικευτεί, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα συστήματα. Δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο πολύ δύσκολα θα έχουν τύχει οι Τούρκοι. Και αν επαναλαμβάνω, το βασικό κατ' εμέ είναι αν καταφέρεις να τους επιφέρεις, όχι απλώς να επιτύχεις μια καλύτερη σχέση καταρρύψεων με τον αντίπαλο, να τους επιφέρεις συντριπτικό πλήγμα σε μια μεγάλη κλίμακας αερομαχία, όπως μπορείς να το κάνεις, επαναλαμβάνω, σήμερα, κυρίως με τα Ραφάλ, τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ως ο συντονιστής αεροπορικής δύναμης και να λειτουργήσουν ως ολότητα, όχι αεροπλάνο με αεροπλάνο, και να χτυπήσουν στόχους από μεγάλες αποστάσεις. Αυτό σημαίνει επίσης το μεγάλο Βελινεκές, ότι μπορείς να ανθίσεις ένα σημείο, ένα χώρο, ένα φωνικό κυβότιο, να το πούμε έτσι, ένα killing box, το οποίο να ξέρεις ότι ό,τι υπάρχει εκεί είναι εχθρικό και καταρρύπτεται. Τέλος. Λοιπόν, έχεις πολύ μεγάλες δυνατότητες που δεν τις είχες μέχρι στιγμής. Και δεν έχω μιλήσει ακόμη για τις δυνατότητες, ούτε πρόκειται, γιατί αυτά είναι πιο έτσι, λιγότερο σημαντικά, και έτσι, σημαντικά, αλλά λιγότερο, που είναι οι δυνατότητες του συστήματος αυτοπροστασίας του αεροπλάνου, που μπορεί να κάνει και ηλεκτρονικό πόλεμο και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, έχεις και στο στρατό ξηράς, συνεχίζεις, ποτέ δεν την έχασες, την υπεροχή όσον αφορά το αρματικό δυναμικό, ας πούμε. Δηλαδή τα ελληνικά άρματα μάχης, τα Λέω 2 Hell, είναι πολύ ανώτερα από ό,τι έχουν να παρατάξουν οι Τούρκοι. Εάν εγκλωβιστούμε δηλαδή σε μια μεγάλη μάχη, σε μια μεγάλη αρματομαχία στον Εύρο, αν εμπλακούμε, είναι δεδομένο ότι θα έχεις μεγάλο ποιοτικό πλεονέκτημα, χωρίς να πούμε τίποτα για το ανθρώπινο δυναμικό, που εγώ θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ ανώτεροι από ό,τι είναι οι Τούρκοι. Εάν έρθουν σύντομα και κάποια όπλα που τα περιμένουμε εδώ και καιρό, τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και μαζί, όπως είναι η περιβόητη πύραυλη Spike and Loss από το Ισραήλ, που δεν ξέρουμε πόσους θα πάρουμε και καλώς κάνουμε και δεν ξέρουμε, είναι πολύ απόρριτο, ούτε έχει κυκλοφορήσει, ούτε ξέρουμε πότε θα έρθουν. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν έρθουν σύντομα, που θα έχει ένα μαγικό όπλο, δηλαδή θα αλλάξουν τα δεδομένα και στο χερσαίο πόλεμο, γιατί πολύ απλά θα μπορείς να χτυπάς από ένα φορτηγάκι ή από ένα ελικόπτερο ή από ένα ταχύπλοο σκάφος, τουρκικά τεθωρακισμένα ή ακόμη και μαχητικά ή μεταφορικά ελικόπτερα, από αποστάσεις δεκάδων χιλιόμετρων, χωρίς ο αντίπαλος δεν καταλαβαίνει καν από πού του έρχονται. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό το όπλο. Για άλλη μια φορά θα θυμίσω ότι οι Ισραηλοί, όταν το πρωτοκατασκεύασαν, το είχαν άκρος απόρριτο, το ονόμαζαν Ταμούζ τότε, και προσπαθούσαν να το κρύψουν την ύπαρξη, και θεωρούσαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μην ξέρει ο αντίπαλος ότι έχουν αυτό το χαρτί στα χέρια τους. Λοιπόν, οπότε και με αυτό το σύστημα έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Λοιπόν, εάν έρθουν και τα άλλα τα πράγματα που περιμένουμε σύντομα, τότε θα έχουμε μια δραματική αναβάθμιση υπέρ ημών μέσα στους επόμενους, για τους επόμενους μήνες μιλάμε, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι και μεγάλη πρόκληση, γιατί όταν κλείσουν αυτές οι εκκρεμότητες, αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε και με τις κορβέτες και με τα άλλα συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει μετά να αρχίσουμε να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα για το πώς πρέπει να είναι το στράτευμα, όχι πλέον για την επόμενη πενταετία, αλλά για την επόμενη δεκαετία, 20ετία, 30ετία. Τι τεχνολογίες πρέπει να αποκτήσουμε, τι πρέπει να αναπτύξουμε εδώ, πώς πρέπει να συνδέσουμε την άμυνα με την εγχώρια παραγωγή και μια σειρά από άλλα. Αλλά το γεγονός παραμένει, όπως είπες πριν, ότι έχουν γίνει σημαντικές κρίσιμες αγορές. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στις μοναδικές ικανότητες των Ραφάλ, γιατί είπα, είναι το σύστημα που θα αρχίσει να ξετυλίγει το πουλόβερ της τουρκικής πολεμικής μηχανής, αν ξεκινήσει κάτι, και πάρα πολύ δύσκολα μπορούν να αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι.